καλωσορίζουμε φίλες και φίλοι στο Air Dome, στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, για την αναμέτρηση μεταξύ των Toymen και των Spacers. Ας ξεκινήσουμε με τις πεντάδες. Για τους Toymen, είμαστε έτοιμοι λοιπόν για να αρχίσει η αναμέτρηση μεταξύ των Spacers και των Toymen. Στο Τζάμπολ ο Λαμψίδης και με το νούμερο 13 ο Χρήστος Μίμης για τους Spacers. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Τζάμπολ για αυτή την αναμέτρηση σήμερα στο καινούριο Air Dome Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες είναι έτοιμοι και έχουν πάρει θέσεις για να ξεκινήσει ο αγώνας. Ας ξεκινήσουμε με τις πεντάδες. Για τους Toymen με το νούμερο 13 ο Ζωγράφος Μίλτος, με το νούμερο 7 ο Στρατίτας, με το νούμερο 44 ο Λαμψίδης, όπως ανέφερα προηγουμένως, και ο δεύτερος ζωγράφος, ο Ζωγράφος Κωνσταντίνος, με το νούμερο 9. Το παιχνίδι ξεκινάει λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Το Τζάμπολ το κερδίζουν οι Spacers και την μπάλα έχουν οι Spacers. Το σουτ γίνεται, είναι εύστοχο από το Κελέδο Χρυσοκράτη. Ωραία εκτέλεση, ανοίγει το σκορ στον αγώνα με αυτό το σουτ 2 πόντων. Έχουμε ακόμα ένα σουτ τώρα από την άλλη πλευρά. Rebound για τους Spacers και την μπάλα κατεβάζει ο Γιώργος Μπουρούδης. Μπουρούδης σηκώνεται για 3. Αστοχή. Το rebound είναι για το Στρατίκα. Δίνει την πάση στο Μίλτο Ζωγράφος. Ζωγράφος, υπάρχει κλέψιμο από τον Μίμη. Μίμης πασάρει στον Μπουρούδη, θα κατεβάσει την μπάλα. Μπουρούδης, πάντα Μπουρούδης στην κορυφή. Η πάσα του είναι για τον Κωνσταντινίδη, χαμηλά. Υπάρχει ένα στους 2 πόντων, είναι άστοχο όμως. Rebound από τους Toymen. Κατεβαίνει γρήγορα το γήπεδο Στρατίκα στο lay-up για 2, πολύ ωραία εκτέλεση. Καταφέρει να σκοράρει με το δεξί χέρι, με ταμπλό. Ωραία εκτέλεση και το παιχνίδι συνεχίζεται με το σκορ στο 2-2. Spacers με τον Μπουρούδη. Ωραία τριπλάρι ο Μπουρούδης, μπαίνει μέχρι μέσα. Την μπάλα θα πάρει ο Κελέδογλου και η κατοχή συνεχίζεται για τους Spacers. Θα γίνει το πλάγιο out. Υπάρχει σου 3 πόντων, είναι άστοχα από τον Κελέδογλου και η κατοχή πάει στους Toymen. Η μπάλα κατεβάζει ο Στρακαλής που έχει την μπάλα στην κορυφή. Στρακαλής πασάρει την μπάλα στο Ζωγράφο. Μέχρι μέσα ο Λαμψίδης. Τώρα την μπάλα ο Στρατίκας. Θα βγάλει έξω, γίνεται το κλέψιμο τον Κελέδογλου, ο οποίος ελέγχει την κατοχή. Κελέδογλου, Μπουρούδης μέχρι μέσα, σκοράρει για 2. Ωραία εκτέλεσε τον Μπουρούδη. Δυνατό lay-up μέσα. Το σκορ είναι στο 2-4 και η επίθεση είναι για τους Toymen. Ζωγράφος πασάρει, ξανά Ζωγράφος μέχρι μέσα. Ωραία προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος είναι αυτή τη φορά με το νούμερο 9. Ωραίο drive από το δεξί διάδρομο. Καταφέρνει να κερδίσει έτσι 2 βολές. Κωνσταντίνος Ζωγράφος λοιπόν στη γραμμή. Εκτελεί την πρώτη. Αστοχή. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Είναι άστοχος, rebound για ποιον. Η κατοχή αλλάζει καθώς η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου.
από το Λαμψίδη και έτσι η κατοχή είναι για τους Pacers. Μπουρούδης έχει την μπάλα. Μπουρούδης, ωραία προσπάθεια, θα βγάλει έξω την μπάλα. Ξανά Μπουρούδης, προσποιείται, μπαίνει μέχρι μέσα. Μπουρούδης, ανάποδο λέει, απαστοχή. Rebound ξανά, επιθετικό. Κελέδογλου. Για τρεις ο Κελέδογλου. Είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound. Από το Μίμη. Κωνσταντινίδης μέχρι μέσα, ευστοχή με ταμπλό. Ο Αναστάσης Κωνσταντινίδης, πολύ ωραία προσπάθεια. Και η μπάλα για τρεις στο σουτ, άστοχο. Υπάρχει rebound του Κελέδογλου. Και η μπάλα τώρα πάει στον Μπουρούδη, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι των Spacers. Θα την κατεβάσει, θα πάρει screen επιλογής. Πασάρι στον Κελέδογλου. Χαμηλά η μπάλα. Κελέδογλου για δύο, αστοχή. Rebound από το Λαμψίδη. Τρέχει μπροστά ο Ζωγράφος, θα πασάρει στο Στρατίκα. Στρατίκας δίνει μπάλα. Στακαλής χαμηλά. Υπάρχει κλέψιμο. Κωνσταντινίδης πασάρει στο Μπουρούδη. Και υπάρχει layup, δεξί layup από τον Μπουρούδη. Ωραία συνεργασία με τον Κωνσταντινίδη. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ζωγράφος. Θα πάρει το screen από το Λαμψίδη μέχρι μέσα, στρακαλής αστοχή. Και πάντα κατεβάζει την μπάλα για τους Pacers ο Μπουρούδης. Μπουρούδης επιτίθεται μέχρι μέσα. Θα βγει στη γραμμή του τρυπόντου. Μπουρούδης βγάζει την μπάλα για τον Κωνσταντινίδη. Ξανά Μπουρούδης. Για τρεις ο Μπουρούδης. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Και έτσι το rebound είναι για τη Στόιμεν, λάθος πάσα, όμως γίνεται από τον Ζωγράφο, δεν καταφέρει να την περάσει το συμπέκτη του. Γίνεται λοιπόν η αλλαγή για τους Pacers. Στο γήπεδο ο Γκλαβέρης Κωνσταντίνος με το νούμερο 1 και Μπουρούδης. Μπουρούδης στον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης περνάει την μπάλα, ωραία πάσα, κλέψιμο όμως από το Λαμψίδη. Και υπάρχει φνηδιασμός. Λέει από δεξί, εύστοχο από το Ζωγράφο. Ο Μίλτο Ζωγράφος με το νούμερο 13, εύστοχος σε δεξί, λέει από τον φνηδιασμό. Πολύ ωραία συνεργασία από τους παίκτες των Τόιμεν. Είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Πάμε εδώ. Η μπάλα στον Κελέδογλου, χαμηλά πάει να περάσει την πάσα. Δεν τα καταφέρνει, η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή των Spacers. Το πλάγιο out. Από ψηλά την μπάλα έχει ο Μίμης, θα σουτάρει για δύο, άστοχος, επιθετικό rebound από τον Γκλαβέρη, ωραίο, και κερδίζει το φάουλ τον Γκλαβέρης Κωνσταντίνος. Εδώ ωραία οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια μετά από ένα χτύπημα μεταξύ τους. Πάντα είναι ωραίες και τις εικόνες. Για να δούμε εδώ. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στον αγώνα. Στο γήπεδο. Εδώ. Ωραίο, ωραίο κλέψιμο εδώ. Δεν προλαβαίνει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μασμανίδης Γιώργος με το νούμερο 12 δεν προλαβαίνει να συγκρατήσει την μπάλα λοιπόν. Και έτσι θα επαναφέρουν από πλάγια ή το είναι. Ζωγράφος, πασάρισε ο Στρακαλής. Στρακαλής ξανά στο Ζωγράφο. Ζωγράφος ξεφεύγει. Ωραία προσπάθεια στο χείο όμως. Επιθετικό rebound, πολύ καλό rebound από τον Λαμψίδη. Και σκορ κάτω από το καλάθι για δύο πόντους. Συνέχεια στον αγώνα. Μπουρούδης κατεβάζει την μπάλα. Με 4-15 για τη λήξη. Μπουρούδης για 3. Πολύ καλό σουτ. Σκοράρει ο Μπουρούδης για 3. Τώρα Στρακαλής. Στρακαλής την περνάει στο Στρατίκα. Στρατίκας χαμηλά. Πολύ καλή συνεργασία από τους παίκτες των Τόιμεν. Και ο Λαμψίδης σκοράρει για 2. Χρησιμοποιώντας το ταμπλό. Εδώ.
Εδώ η μπάλα στον Κελέδογλου βγαίνει έξω, Μπουρούδης. Μπουρούδης εφεύγει από τρεις παίκτες, Μπουρούδης, εντυπωσιακή προσπάθεια. Κελέδογλου, κλέψιμο όμως από τον Ζωγράφο. Κωνσταντίνος Ζωγράφος ψηλά για το lay-up με το αριστερό χέρι, αφήνει γλυκά την μπάλα στο καλάθι και σκοράρει. Πολύ ωραία φάση τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο για ένα ακόμη καλάθι. Τώρα Μπουρούδης. Μπουρούδης, Μασμανίδης για δύο, άστοχος, επιθετικό rebound όμως ο Τζίκας. Και τώρα Κελέδογλου, πάντα Κελέδογλου. Πασάρι χαμηλά, κερδίζει το φάουλ ο Τζίκας Κωνσταντίνος για τους Pacers. Κλείδωσε τον αντίπαλό του χαμηλά και κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Η επίθεση και ο χρόνος τους επαναφέρει στα 14 δευτερόλεπτα με την επαναφορά από την baseline. Πάσα στον Κελέδογλου, Κελέδογλου σπίτι, θα σηκωθεί για δύο, πολύ ωραία φάση. Είναι άστοχος όμως, το rebound στρακαλής και τώρα Ζωγράφος. Ζωγράφος τον εφημβιασμό για ένα ακόμη αριστερό layup. Πολύ ωραία προσπάθεια, για άλλη μια φορά παίρνει τον αριστερό διάδρομο και σκοράρει ο Ζωγράφος. Και τώρα Μπουρούδης. Μπουρούδης. Μπάλα είναι για τον Κελέδογλου, για τρεις ο Κελέδογλου. Το rebound είναι για τους Στόιμεν και τώρα Στρακαλής. Στρακαλής με την μπάλα στα χέρια. Κερδίζει το φάουλ. Έξυπνη κίνηση από τον Στρακαλή, άλλαξε κατεύθυνση και κέρδισε το φάουλ τον αντίπαλό του. Υπάρχει μια αλλαγή στο στρατόπεδο των Spacers. Η θέση του Γιώργου Μπουρούδη θα πάρει με το νούμερο 24 ο Βαγγέλης Μαυρίδης. Και τώρα η επαναφορά, Στρακαλής. Στρακαλής δίνει την μπάλα στο Στρατίκα. Πάσα. Ζωγράφος παίρνει την μπάλα. Ο Λαμψίδης άστοχος από κοντά. Και τώρα οι Spacers. Για να δούμε, χαμηλώνει το ρυθμό εδώ. Η πάσα, το σουτ για δύο πόντους είναι άστοχο, δεν προλαβαίνει να σώσει την μπάλα και το αμυντικό rebound πάει για τους Στόιμεν με τον Ζωγράφο, κατεβάζει την μπάλα Ζωγράφος. Είναι γρήγορος ο Ζωγράφος, θα πασάρει στο Στρακαλή. Ωραία συνεργασία εδώ από τους παίκτες τον Στόιμεν, άστοχο layup από τον Μίλτο Ζωγράφο. Ξανά το rebound επιθετικό, Στρακαλής από κοντά. Ασυνεννοησία των παικτών εδώ, γίνεται το κλέψιμο, όμορφη φάση. Για να δούμε εδώ στον εφηδιασμό οι Spacers. Εδώ, Ζωγράφος. Θα καταφέρει να σκοράρει. Τρομερή πάσα από τον Ζωγράφο εδώ, βρήκε... Φανταστική φάση εδώ. Μίλτο Ζωγράφος στην πάσα του Κωνσταντίνου, σκοράρει για τρεις από το φτερό. Πολύ ωραία συνεργασία των παικτών. Ωραίος οχτωματισμός. Για να δούμε τι μας εμφυλάζει συνέχεια. Μπάλα στα χέρια Μασμανίδης. Μασμανίδης μέχρι μέσα, όχι, σταματάει την τρίπλα, βγάζει έξω. Κελέδογλου. Μέχρι μέσα. Μια αναμπουμπούλα εκεί. Οι διαιτητές θα δώσουν την μπάλα στους Pacers καθώς υπήρχε παράβαση. Χτυπήθηκε η μπάλα με το πόδι. Η κατοχή παραμένει λοιπόν για τους Pacers, θα υπάρξει επαναφορά από τη βασική γραμμή. Κάνω λάθος, επαναφορά γίνεται πλάγια. Την μπάλα χαμηλά ο Μαυρίδης. Η ωραία γυρίζει Μαυρίδης από κοντά. Και ωραίο καλάθι, θα το πετύχει ο Κωνσταντίνος Γλαβέρης. Μια νέα αλλαγή για τους Spacers με το νούμερο 1. Σκοράρει για 2. Πάντα Στρακαλής. Στρακαλής στη γωνία. Προσποίηση εδώ από τον Στρατίκα. Στρακαλής θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Μασμανίδη στο rebound. Κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του, Μασμανίδης. Ωραία η παγίδα, εδώ δεν καταφέρουν να κλέψουν οι παίκτες. Χαμηλά και εδώ σουτάρει τρίποντο ο Κελέδογλου, είναι άστοχος. Ωραία πάσα μπροστά στον εφηδιασμό. Άστοχο όμως το layup. Ωραία έμπνευση εδώ από τους Ζωγράφους. Αστόχησαν όμως, εδώ μέχρι μέσα ξανά κλέψιμο. Υπάρχει παράβαση καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι του παίκτη και έτσι η κατοχή θα μείνει ξανά για τους Spacers. Μένουν 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Για να δούμε εδώ τι θα κάνουν οι παίκτες. Ωραία φάση εδώ,
Δυστυχώς ο Στρακαλής, συγγνώμη δικό μου λάθος, ο Μασμανίδης Γιώργος πάτησε την γραμμή, οπότε αλλάζει κατοχή. Μακρινή πάσα, δεν θα καταφέρει να βρει κάποιο συμπαίκτη του ο Στρακαλής. Και έτσι ξανά η κατοχή αλλάζει χέρια για το στρατόπεδο των Spacers. Με 4 δευτερόλεπτα. 1,5 λοιπόν τα δευτερόλεπτα που μένουν για μια πάρα πολύ γρήγορη επίθεση των Spacers. Για 3. Δεν πρόλαβε το χρονόμετρο ο Σοκράτης και Λέδογλου. Και έτσι με αυτό το σου τελειώνει η πρώτη περίοδος. Βλέπουμε ένα ωραίο μάτς μέχρι στιγμής και αναμένουμε τη συνέχεια. Και πάλι μαζί λοιπόν για τη συνέχεια ξεκινάει σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον, η δεύτερη περίοδος του αγώνα μεταξύ των Toymen και των Spacers. Νέα αλλαγή για τους Toymen. Είναι ο Λαμπρέλης, θα πασάρει τον Τσουκαλά. Λαμπρέλης στους 3 πόντων με το αριστερό χέρι, αστοχή. Rebound ο Μασμανίδης και έχει την μπάλα Μασμανίδης. Μασμανίδης, πασάρει στον Αθανασιάδη, αυτός το σουτ. Για λίγο η μπάλα δεν μπαίνει, το αμυντικό rebound, το ωραία τοποθέτηση από Τσουκαλά. Η Toymen κατεβαίνει το γήπεδο. Μπάλα στο Λαμπρέλη. Λαμπρέλης, Τσουκαλάς χαμηλά, γυρίζει, ωραία φάση. Θα καταφέρει να κερδίσει το φάουλ με αυτή τη reverse κίνηση. Και έτσι θα πάει στη γραμμή των βολών. Για 2 ελεύθερες βολές με το νούμερο 21. Υπάρχει αλλαγή σε αυτό το σημείο για τους Spacers. Στη θέση playmaker μπαίνει ο Μπουρούδης. Ο Κωνσταντίνο Τζίγκας ήταν αυτός που βγήκε για να καθίσει τον πάγκο να ξεκουραστεί. Άστοχη λοιπόν η πρώτη βολή από τον Τσουκαλά. Σουτάρει τη δεύτερη, άστοχος ξανά. Δεν καταφέρει να κερδίσει την κατοχή. Πάλεψε για αυτήν την μπάλα μου και έξω. Και επίθεση για τους Spacers. Γιώργος Μπουρούδης με την μπάλα στα χέρια. Μπουρούδης πασάρει στο Μαυρίδη. Χάνει την μπάλα ο Μαυρίδης χαμηλά. Ωραία η άμυνα εδώ. Εδώ πάμε. Εδώ έχει την μπάλα Λαμπρέλης. Τριπλάρει ωραία, σταματάει την τρίπλα του. Θα βγάλει την μπάσα έξω στον Κανίδη. Έχει σουτ 3 πόντων για τους Toymen. Άστοχο. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Χρήστο Μίνη. Μπουρούδης θα κατεβάσει την μπάλα. Παίρνει το screen ψηλά ο Μπουρούδης. Βγάζει την μπάσα χαμηλά, ωραία συνεργασία των παικτών. Και ο Γιάννης Αθανασιάδης σκοράρει για 2 μετά από το ωραίο τριγωνάκι. 15 όλα. Επίθεση είναι για τους Toymen. Υπάρχει σουτ 3 πόντων άστοχο το Λαμπρέλη και επιθετικό rebound. Λαμπρέλης ξανά. Γυρνάει η μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος, υπάρχει σουτ 2 πόντων άστοχο. Επιθετικό rebound. Πολύ καλή άμυνα από τον Ζωγρά. Ξανά σουτ στην εκπνοή του χρόνου. Θα σκοράρει ο Πάνος, θα σκοράρει λοιπόν με το νούμερο 3. Ωραία εκτέλεσή του για 2 πόντους. Εδώ Μπουρούδης στη διείσδυση κερδίζει το φάουλ. Ωραία φάση. Καταφέρει να πάρει το φάουλ χαμηλά. Οπότε υπάρχει επαναφορά για τους Spacers. Αθανασιάδης, Μπουρούδης ξανά. Τριπλάρι, θα προσπαθήσει να βρει χαμηλά τους συμπαίκτες, δεν τα καταφέρνει. Ωραία, επαναφέρει την μπάλα. Rebound ο Τσουκαλάς. Πάσα είναι για τον Πάνο. Και τώρα Λαμπρέλης. Λαμπρέλης κατεβαίνει το γήπεδο. Ωραία κίνηση από τον Λαμπρέλη. Κινούνται οι παίκτες, προσπαθούν να βρουν διαδρόμους. Μέσα χαμηλά, Τσουκαλάς θα σηκωθεί. Είναι άστοχος. Αμυντικό το rebound για τους Spacers από τον Χρήστο Μίμη. Και στην κατοχή
ο Μασμανίδης. Δίνει την πάσα, Μαυρίδης, ξανά Μασμανίδης, προσποιείται, κάνει μερικές τρίπλες, πολύ καλή πάσα, σούτ από την κορφή της ρακέτας και τον Αθανασιάδη άστοχο. Και κερδισμένο φάουλ εδώ από τον Γιώργο Μασμανίδη, καθώς κέρδισε το επιθετικό rebound και κατάφερε να κερδίσει και το φάουλ. Η κατοχή λοιπόν παραμένει για την ομάδα του και θα επαναφέρει από τη βασική γραμμή. Νέα σύνθεση για τους Pacers. Μασμανίδης για τρεις, αστοχή και μούστο στο rebound, θα δώσει μπροστά. Πολύ έξυπνη κίνηση εδώ από τον Πάνο, να πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του για να κερδίσει μια χαμένη φαινομενικά κατοχή. Μούστος και τώρα Πάνος για τρεις. Ωραίο σουτ, άστοχο όμως, rebound επιθετικό από χαμηλά. Η προσπάθεια δεν είναι εύστοχος, ο Κανίδης, εφνιδιασμός. Μπουρούδης μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Ωραία κίνηση λοιπόν από το νούμερο 77 για να κερδίσει το φάουλ. Απομένουν 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, το σκορ είναι πολύ κοντά. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Γιώργος Μπουρούδης. Θα επιχειρήσει τη δεύτερη. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι να πέσει μέσα. Και έτσι υπάρχει rebound και τώρα Λαμπρέλης. Λαμπρέλης, τριπλάρι. Θα βγει μέχρι έξω, παίρνει το screen. Το Τσουκαλά, Λαμπρέλης, Τσουκαλάς. Ο Πάνος δίνει την μπάσα, Κανίδη, σουτ, άστοχο, προλαβαίνει και παίρνει το rebound ο Αθανασιάδης. Και τώρα Μπουρούδης, σηκώνεται Μπουρούδης για τρεις, ωραίο σουτ. Φάνηκε μεγάλη καμπύλη, ωραίο σουτ, άστοχο όμως και έτσι ο Πάνος στην μπάλα θα βγάλει μπροστά. Άστοχο λέει από τον Λαμπρέλη στον εφηδιασμό. Κωνσταντινίδης ηρεμεί το παιχνίδι και δίνει στον Μπουρούδη. Μπουρούδης και τώρα Μίμης. Μπάλα είναι ψηλά, παίρνει το σκρίν ο Μασμανίδης. Από πολύ κοντά, ωραίο σούτο, ο Αθανασιάδης σκοράρει χρησιμοποιώντας το ταμπλό. 6 και 10 απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου και τώρα Τσουκαλάς. Λαμπρέλης θα παίξει στα πόδια. Λαμπρέλης step back shoot. Είναι άστοχος. Τσουκαλάς στο επιθετικό rebound. Πάνος διπλάρει ανάμεσα από τα πόδια ο Πάνος. Πολύ καλή προσπίση. Σουτάρει, τρομερή εκτέλεση ο Πάνος. Σταματάει και ο αντίπαλός του τρώει την προσπίση. Έτσι ο Πάνος είναι ελεύθερος για να σκοράρει με ένα πολύ ωραίο shoot. Αυτό είναι ένα από τα highlights της αναμέτρησης. Συνεχίζουν οι Spacers τώρα στην επίθεση. Την μπάλα έχει ο Μπουρούδης. Μπουρούδης μέχρι μέσα καταφέρνει να κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Αλλαγές σε αυτό το σημείο για την ομάδα των Spacers. Με το νούμερο 36 ο Μασμανίδης Γιάννης και ξανά μέσα με το νούμερο 5 ο Σωκράτης Κελέδογλου. Η επίθεση συνεχίζεται. Μπουρούδης περιμένει για την πάσα, βγαίνει και Λεδογλου. Μπουρούδης ελεύθερος, θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Λαμπρέλης στην μπάλα, βγαίνει στον εφηδιασμό για να δούμε. Κερδίζει το φάουλ Λαμπρέλης. Έτρεξε πολύ γρήγορα στον εφηδιασμό και κέρδισε ένα φάουλ. Θα τον στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Για να δούμε. Η μπάλα πάει στα χέρια του διαιτητή για τις δύο βολές. Τώρα Λαμπρέλης. Για να δούμε εδώ αριστερό χειράς γκάρτ. Λαμπρέλης. Αστοχής στην πρώτη βολή. Θυμάζει να εκτελέσει τη δεύτερη. Λαμπρέλης. Άστοχος και rebound. Ο Μπουρούδης.
Αντεβαίνει το γήπεδο Μπουρούδης, δίνει στον Κελέδογλου. Κελέδογλου ελεύθερο σουτ, πολύ καλή εκτέλεση. Εύστοχο σουτ από την baseline για τον Σοκράτη Κελέδογλου. Και τώρα η Τόιμεν με την μπάλα στα χέρια. Λαμπρέλης μέχρι μέσα, του κλέβει την μπάλα. Κελέδογλου κατεβαίνει το γήπεδο. Ωραία προσπίση, άστοχος όμως το layup. Δεν είδε την μπάσα εδώ ο Κελέδογλου. Και τώρα Πάνος. Πάνος, πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των παικτών. Τον Τόιμεν, άστοχο layup. Επιθετικό rebound ο Πάνος. Τσουκαλάς θα δώσει την μπάσα στο Λαμπρέλη. Λαμπρέλη spin move, βγάζει έξω Πάνος. Ελεύθερο σουτ τριών πόντων από πολύ μακριά, δεν καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα Κελέδογλου. Κελέδογλου με την μπάλα στα χέρια, το σκρίν από το Μίμη. Περνάει στον Κωνσταντινίδη, ο οποίος σουτάρει για δύο και η μπάλα, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι να μπει μέσα. Οπότε στηρίζει την παράβαση βημάτων, δεν καταφέρνουν εδώ να βγουν στον εμφυλιασμό οι Τόιμεν. Υπάρχει αλλαγή στον αγώνα. Μπαίνει μέσα ο Κωνσταντίνος Τσίγκας στη θέση του Αναστάση Κωνσταντινίδη και ο αγώνας συνεχίζεται με τον Μπουρούδη. Μπουρούδης σουτάρει για τρεις ο Μπουρούδης. Άστοχο σουτ. Πάνος βγαίνει μπροστά. Ο Λαμπρέλης με το αριστερό. Ωραία προσπάθεια. Με το καλό του χέρι ο Λαμπρέλης κολλάρει στον εφηβιασμό για δύο. Είπαμε, βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πάμε εδώ, Μπουρούδης μέχρι μέσα, περνάει την μπάλα στο Μίμη. Δεν τα καταφέρνει. Υπάρχει time out. 3-45 για τη λήξη του αγώνα, με το σκορ να είναι στο 21-19. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, για να δούμε τι επιφυλάσσει η συνέχεια. Συνεχίζει το αγώνας μετά το time out. Η επίθεση είναι για τους Τόιμεν. Με το Λαμπρέλη να οργανώνει. Τσουκαλάς, ωραία προσπίση του Τσουκαλάς μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάλα έξω στο Μούστο. Μούστος μπαίνει μέχρι μέσα, πολύ καλή προσπάθεια ο Μούστος. Καταφέρει να σκοράρει με το δεξί, μέσα από το δεξί διάδρομο. Μια δύσκολη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά ο Μούστος καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα Κελέδογλου. Για τρεις ο Κελέδογλου, άστοχος Μούστος στο αμυντικό rebound. Μούστος βλέπει πολύ ωραία την πάσα μπροστά, πάνω στο layup, άστοχος. Λαμπρέλης από χαμηλά και αυτός είναι άστοχος. Οπότε συνεχίζεται ο αγώνας για τους Pacers. Παπαδόπουλος που ήρθε στο μάτς, χάνει την μπάλα. Και τώρα εδώ συνετά ο Μούστος χαμηλώνει το ρυθμό. Πάνος, Μούστος ξανά μέχρι μέσα. Δεν καταφέρει να πάρει το maximum από αυτή τη φάση, αλλά θα κερδίσει το foul που τον στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Μούστος λοιπόν, που στην προηγούμενη φάση κατάφερε να σκοράρει ένα δύσκολο δεξί layup, κερδίζει το foul και ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Μούστος, άστοχο shoot. Θα δοκιμάσει το δεύτερο σου το Μούστος, είναι και αυτό άστοχο. Προσπαθεί για το rebound εδώ. Ο Κανίδης δεν τα κατάφερε. Και έτσι η κατοχή περνάει στους Spacers. Κελέδογλου δίνει την μπάσα στο Μασμανίδη. Την μπάλα έχει τώρα Παπαδόπουλος. Κελέδογλου. Μπουρούδης προσποιείται, μπαίνει μέχρι μέσα, δίνει ωραία πάσα χαμηλά. Τζίγκας, πολύ καλή άμυνα από τον Τσουκαλά. Και τέλος του χρόνου επίθεσης, πολύ καλή άμυνα εδώ η Τόιμεν. Η αμυντική λειτουργία λειτουργήσε πολύ σωστά και έτσι κατάφερε να τελειώσει με ένα εντυπωσιακό στόχο το Τσουκαλά. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να το καταφέρουν. Να μεταφέρουν αυτή την άμυνα σε πόντους. Ο Πάνος μέχρι μέσα. Τρομερή πάσα, αλλά άστοχο σουτ κάτω από την μπασκέτα. Ξανά επιθετικό rebound. Υπάρχει φάουλ. Κερδισμένο από τον
Χανίδη που κατάφερε με το άστοχο σου του να πάρει το επιθετικό rebound. 1-54. Το σκορ βρίσκεται στο 23-19 με 1-54 να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να δούμε εδώ το τρίτο ομαδικό φάουλ, οπότε η μπάλα μεταφέρεται από την baseline για τον Κανίδη, δίνει πάσα Λαμπρέλης μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι στον αέρα ο Λαμπρέλης και σκοράρει. Ωραία προσπάθεια, το σκορ είναι στο 25-19 για τους Τόιμεν. Πολύ ανταγωνιστικό μάτς και Spacers με την μπάλα. Και Λέδογλου, πασάρι στον Παπαδόπουλο, Μπουρούδης μέχρι μέσα, ο Μπουρούδης άστοχο φλόουτερ, εφνιδιασμός, κλέψιμο όμως από τον Κελέδογλου. Ωραία επιστροφή από τους Spacers. Και Λέδογλου σηκώνεται σε σούτ για τρεις, άστοχο, αφήνει σκόπιμα την μπάλα, ο Κανίδης να βγει έξω και η επαναφορά ο Πάνος για τους Τόιμεν. Δίνει Τσουκαλάς χαμηλά, πολύ καλή πάσα τον Τσουκαλά τον Κανίδη και αυτός με τη σειρά του σκοράρει με ένα δεξί layup. Ωραία συνεργασία give and go από δύο ψηλούς παίκτες. Μπουρούδης μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι, υπάρχει τάπαλα, είναι φάουλ πριν από την άμυνα του Τσουκαλά. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές και κερδίζει ο Γιώργος Μπουρούδης και στείνεται στη γραμμή για να εκτελέσει. Στον αγώνα θα περάσει και ο Μασμανίδης Γιώργος με το νούμερο 12. Μπουρούδης στο κοσούτ ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Σουτάρει ο Μπουρούδης, η μπάλα πέφτει στο καλάθι και το σκορ γίνεται 27-20. Ο Πάνος με την μπάλα. Πολύ καλή πάση για το Μούστο, τους σκέφτονται όμως, διαβάζουν, κλέψιμο Μασμανίδης μέχρι μέσα, δεν καταφέρνει να σκοράρει και υποκύπτει και σε επιθετικό φάουλ. Έξυπνα κέρδισε εδώ το φάουλ ο Πάνος στην επιθετική προσπάθεια του Μασμανίδη. Με την εμπειρία εδώ κατάφερε να πάρει το φάουλ και η ομάδα των Τόιμεν με το Λαμπρέλη. Λαμπρέλης πάσα, γίνεται το σούτ από τον Κανίδη, άστοχο. Μπουρούδης 24 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Μπουρούδης μέχρι μέσα, άστοχο λέει από Κελέδογλου. Θα βγάλει έξω Μασμανίδης, 14 δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Μπουρούδης, έχουν 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μπουρούδης άστοχο σουτ. Τέλος ημιχρόνου. Με αυτό εδώ το πρόθεσμο σουτ από τον Γκλαβέρι και έτσι βρισκόμαστε στο δρόμο τα μισά σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Τα πάντα θα κρυφθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε στο Air Dome. Νέες εγκαταστάσεις στη Θέρμη. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Τα νέα γήπεδα για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μεταξύ των Τόιμεν και των Spacers. Το πρώτο ημίχρονο δεν μας απαγοήτευσε, ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό. Οπότε όλα θα κρυφθούν εδώ με το σκορ στο 27-20. Και η μπάλα είναι για τους Τόιμεν. Υπάρχει σουτ τριών πόντων. Σουτ τριών πόντων, εύστοχο από τον Στρατίκα. Καλά ξεκινάνε οι Τόιμεν και οι Spacers. Τώρα με τον Μασμανίδη. Μασμανίδης και Λέδογλου, εύστοχο σουτ δύο πόντων από την baseline. Ωραία φάση. Ζεστές οι δύο ομάδες, ξεκινάνε το δεύτερο ημίχρονο. Σουτ για τρεις από το ζωγράφο, άστοχο. Rebound
Κωνσταντινίδης, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Κωνσταντινίδης δίνει την μπάλα στο Μασμανίδη και Λέδογλου στη γωνία για το screen. Μασμανίδης βγάζει ξανά στον Κωνσταντινίδη, αυτός για δύο. Ωραία προσπάθεια είναι όμως, άστοχη. Αμυντικό rebound από του Στόιμεν με το Λαμψίδη. Στρακαλής, θα κατεβάσει την μπάλα. Στρακαλής, κερδίζει το φάουλο το Μασμανίδη ψηλά. Ωραία προσπάθεια, εδώ οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια. Και η επαναφορά για τους Στόιμεν, ζωγράφος για το Στρακαλή. Στρακαλής δίνει την μπάλα στο ζωγράφο. Σουτ από το Μίλτο ζωγράφο, άστοχο. Εδώ ωραίο rebound επιθετικό. Λαμψίδης, αλλά δεν τα καταφέρει να σκοράρει. Ο Μίμης στο αμυντικό rebound και τώρα Μασμανίδης. Πάντα Μασμανίδης κατεβάζει την μπάλα για τους Spacers. Περνάει δυνατά η μπάλα, πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τον Αθανασιάδη. Πήρε το rebound στη δικιά του προσπάθεια και κατάφερε να σκοράρει. Και τώρα η μπάλα είναι για τους Στόιμεν. Αμυλά θα περάσει το Λαμψίδη. Στρακαλής προσπαθεί να βγάλει, υπάρχει κλέψιμο, Μασμανίδη στον εφηδιασμό. Κερδίζει το φάουλ από τον Κωνσταντίνο ζωγράφο. Έξυπνα βάζει το σώμα του για να πάρει αυτό το φάουλ, καθώς τριπλάρει στον εφηδιασμό. Και εδώ υπάρχει αλλαγή για τους Spacers. Στη θέση του Μασμανίδη ο Μπουρούδης με το νούμερο 77. Μπάλα στον Κωνσταντινίδη και τώρα σουτ δύο πόντων από τον Αθανασιάδη, άστοχο. Φρακαλής κερδίζει αντιαθλητικό φάουλ εδώ από τον Κωνσταντινίδη, καθώς δεν υπήρχε πρόθεση για την μπάλα. Σφυρίζεται λοιπόν το διαφορετικό φάουλο τους διαιτητές και ο Στρακαλής θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Για δύο ελευθέρες βολές και κατοχή λοιπόν για τους Στόιμεν. Στρακαλής στην πρώτη βολή είναι εύστοχος. Το σκορ διαμορφώνεται στο 31-24. Και στην δεύτερη βολή είναι εύστοχος ο Στρακαλής. Η ομάδα του διατηρεί και την κατοχή μετά το διαθλητικό φάουλ. Στρακαλής να κάνει και το σουτ. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι εδώ. Πολύ καλή εδώ προσπάθεια από το Στρακαλή. 34-24, ανεβαίνει η διαφορά στους 10 πόντους για τους Στόιμεν. Για να δούμε εδώ θα μπορέσει να γυρίσει το μάτς. Υπάρχει πάσα χαμηλά Μπουρούδης μέχρι μέσα. Προσπάθεια με δεξί λέει απάστοχο. Επιθετικό rebound από κάτω και κερδισμένο το φάουλ από τον Γιάννη Αθανασιάδη. Θα περάσει με τη σειρά του και αυτό στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Όπως αναφέραμε το σκορ και η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Για να δούμε αν αυτές τις δύο βολές θα μπορέσουν οι Spacers να ξεκινήσουν το comeback. Εύστοχη η πρώτη βολή. Ωραία εκτέλεση τον Αθανασιάδη. Εκτελέσει και τη δεύτερη. Ετοιμάζονται οι Spacers για αλλαγή. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Κωνσταντίνος Τζίγκας. Σηκώνουν ένα ακόμη παίκτη Spacers, τον Γκλαβέρη με το νούμερο 1, για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά την εκτέλεση της δεύτερης βολής από τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης εύστοχος και στη δεύτερη ελεύθερη βολή ο Αθανασιάδης και περνάνε μέσα οι αλλαγές. 7 και 20 απομένουν για να τελειώσει το 12ο σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πάμε τώρα Στρακαλής, θα περάσει την μπάλα στη γωνία, ζωγράφος για 2. Πολύ καλό σουτ, είναι εύστοχο. Και τώρα Μπουρούδης. Μπουρούδης κατεβάζει την μπάλα. Δίνει την πάσα στη γωνία. Αθανασιάδης περνάει χαμηλά στον Γκλαβέρη. Γκλαβέρης πήγαν εκεί για μια πολύ καλή συνεργασία, δεν τα καταφέραν όμως. Πάσα, μεγάλη πάσα εφηδιασμού. Ζωγράφος χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Τζίγκα. Ωραία άμυνα εδώ, κατάφερε να γλιτώσει το καλάθι για την ομάδα του. Και τώρα Στρακαλής. Στρακαλής στην κορυφή. Ζωγράφος κάνει μια προσπίση, μπαίνει μέχρι μέσα. Δεξί λέει από ζωγράφος, είναι άστοχος. Η μπάλα βγαίνει έξω
Ξανά ζωγράφος Στρακαλής, για τρεις ο Στρακαλής, αστοχή και Μπουρούδη στο rebound. Θα μπει μέχρι μέσα ο Μπουρούδης μόνος του, ωραία προσπάθεια, δεν τα καταφέρει να σκοράρει. Επιθετικό rebound ο ίδιος και βγάζει την μπάλα έξω ξανά Μπουρούδης. Προσποιείται και θα περάσει την μπάλα στον Κωνσταντινίδη. Αυτός πολύ ωραία πάσα χαμηλά, Αθανασιάδης. Κερδισμένο φάουλ. Κερδισμένο φάουλ ο Αθανασιάδης. Η μπάλα είναι από κάτω. Με 5 και 15 να απομένουν για τη λήξη τρίτης περίοδου. Και το σκορ στο 36-26. Η διαφορά των 10 πόντων παραμένει. Αλλά οι Spacers είναι ανταγωνιστικοί και δείχνουν να έχουν δυνατότητα να το γυρίσουν. Για να δούμε την επαναφορά τους. Αθανασιάδης. Κλέβει ο Στρακαλής. Στρακαλής. Εδώ υπάρχει πιθανότητα συνδυασμού. Ζωγράφος. Μέχρι μέσα. Δεν καταφέρει να σκοράρει αλλά κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει λοιπόν το φάουλ ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Ωραία η προσπάθειά του. Θα τον δούμε στη γραμμή των ελευθέρων πολλών. Για να δούμε αν θα καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά στους 12 πόντους. Πρώτη βολή από τον Ζωγράφο είναι εύστοχη. Ετοιμάζεται για ακόμη μία. Στους 11 η διαφορά. Κάποιες αλλαγές θα γίνουν και από τις δύο ομάδες μετά από αυτή τη βολή του Ζωγράφου. Είναι εύστοχο και στη δεύτερη. Το σκορ είναι στο 38-26. Γίνονται οι αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο και για τις δύο ομάδες. Μπαίνει μέσα ο Μούστος για τους Τόιμεν. Μέσα και ο Λαμπρέλης με το νούμερο 1. Πάσα στη γωνία. Προσποίηση, ωραία προσποίηση εκεί χαμηλά. Στρακαλής κλέβει την μπάλα και βγάζει πολύ καλή πάση στο Ζωγράφο μόνος στον εφηβιασμό. Καταφέρνει να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ εδώ ο Ζωγράφος. Ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος, πολύ καλή φάση. Goal foul. Για να δούμε μετά τις δύο βολές που πέτυχε αν θα καταφέρει, υπάρχει time out. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε αν θα μπορέσει να βάλει τον πέμπτο συνεχόμενο του πόντο ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος μετά από αυτή την πολύ καλή φάση. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια με το time out. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Air Dome μετά το time out για την εκτέλεση της ελεύθερης βολής από τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο. Πέτυχε goal foul. Θα σουτάρει τη βολή, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Και το rebound από το Λαμπρέλι, επιθετικό, Στρακαλής. Ξανά στο Λαμπρέλι, υπάρχει κλέψιμο το Μαυρίδη. Μπροστά οι Spacers, Μπουρούδης. Εκεί πάει χαμηλά το Στρακαλή, πολύ ωραίο κλέψιμο. Και μπροστά η μπάλα στο Ζωγράφο, layup. Δεξί layup ο Ζωγράφος. Σκοράρει 6 συνεχόμενους πόντους για τους Τόιμεν. Ένα σερί λοιπόν, το οποίο φέρνει τη διαφορά σε διψήφια επίδυνα ξανά. Μπουρούδης στους 3 πόντων. Είναι άστοχο, θα διεκδικήσουν το επιθετικό rebound της Spacers. Και το κερδίζει. Το κερδίζει ο Γκλαβέρης με τη διεκδίκηση χαμηλά. Σε αυτό το σημείο θα υπάρξουν κάποιες ακόμα αλλαγές για τους Τόιμεν. Μπουρούδης σου 3 πόντων από τη γωνία. Άστοχο. Και διεκδικεί εδώ την μπάλα ο Ζωγράφος, δεν θα την προλάβει. Η μπάλα θα περάσει στον διδυτή για κατοχή τον Τόιμεν. Λαμπρέλης με την μπάλα στα χέρια. Λαμπρέλης, τρίπλες μέχρι μέσα. Ο Λαμπρέλης με το αριστερό δεν καταφέρει να σκοράρει, όμορφη φάση. Λίγο έλειψε να πάρει το maximum εδώ ο Λαμπρέλης. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε αν θα καταφέρει να στοχίσει. Γλυκό σούτ από το Λαμπρέλη και έφτασε η πρώτη βολή. Μία ακόμα λοιπόν για το Λαμπρέλη. Είναι άστοχη. Υπάρχει rebound από το Γκλαβέρη. Κατεβάζουν την μπάλα οι Spacers.
Πάει πάσα χαμηλά για το Μαυρίδη. Παραλίγο το κλέψιμο Μαυρίδης. Κερδίζει το φάουλ από τα Τσουκαλά χαμηλά. Εκεί έριξε χαμηλά το κέντρο βάρους του και κέρδισε το φάουλ. Αμυντικό φάουλ λοιπόν. Κερδισμένο τον Μαυρίδη. Η μπάλα επαναφέρεται από την baseline για τους Spacers. Υπάρχει και μια αλλαγή. Εδώ μεταξύ μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο Αθανασιάδης και ο Κελέδογλου. 14 απομένουν για την επίθεση των Spacers. Μαυρίδης θα δώσει την μπάλα πάνω στον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη σουτ 2 πόντων. Αστοχή Μαυρίδη στο επιθετικό rebound. Πασάρι χαμηλά. Πασάρι χαμηλά στον Αθανασιάδη όμως. Υπάρχει παράβαση η οποία στηρίζεται από τους διαιτητές και η κατοχή αλλάζει χέρια. Ζωγράφος. Την μπάλα Στόιμεν. Πολύ ωραία πάσα Ζωγράφος για το Λαμπρέλι. Καταφέρει να σκοράρει ένα ελεύθερο lay-up. Ωραία συνεργασία των δύο παικτών. Υπάρχει ξανά παραλίγο το κλέψιμο εδώ. Η πάσα περνάει πάνω Γκλαβέρης για δύο. Είναι άστοχος. Μπράβο Μαυρίδης, καταφέρνει και παίρνει το rebound. Κελέδογλου. Γκλαβέρης μέχρι μέσα για δύο. Γκλαβέρης. Goal foul. Goal foul ο Γκλαβέρης. Καταφέρει να σκοράρει. Παίρνει το maximum. Θα εκτελέσει και μια ελεύθερη βολή. Κερδίζει το foul το Τσουκαλά. Υπάρχουν 3 και 25 για τη λήξη του τέταρτου τρίτου δεκαλέπτου. Και τώρα Ζωγράφος. Ζωγράφος δίνει το Λαμπρέλι. Λαμπρέλις μέχρι μέσα. Στοχή πάνω στο επιθετικό rebound. Βγάζει για τον Τζουκαλά. Έξω Ζωγράφος. Μέχρι μέσα Ζωγράφος. Πολύ ωραία επίθεση. Άστοχη όμως. Η μπάλα είναι για τους Spacers με τον Κωνσταντινίδη και τώρα Μαυρίδη. Κλέψιμο από τον Πάνο. Πάνω στον εφηνδιασμό. Μόνος του. Θα κάνει βήματα εδώ ο Πάνος. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Έπεσε στην παράβαση. Και βρίσκει ευκαιρία η ομάδα των Spacers να κάνει κάποιες αλλαγές. Μέσα ο Κωνσταντίνος Παπάζογλου με το νούμερο 99 για τους Spacers. Βλέπετε εδώ. Θα γίνει επαναφορά από τον Αθανασιάδη στον Μπουρούδη. Μπουρούδης κατεβάζει την μπάλα. Ετοιμάζεται να τρέξει το σύστημα η ομάδα των Spacers. Screen ψηλά. Πάντα Μπουρούδης. Μέχρι μέσα ο Μπουρούδης γυρίζει. Θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Τσουκαλά. Φάουλ με το σώμα ο Μπουρούδης. Το κερδίζει και θα πάει στη γραμμή των βολών, καθώς αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ των Τόιμεν. Για να δούμε εδώ, Μπουρούδη στη γραμμή των βολών. Δελεί την πρώτη, είναι άστοχη. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία ελεύθερη βολή ο Μπουρούδης στη γραμμή, θα σουτάρει. Ωραία εκτέλεση, είναι εύστοχος. Κατεβάζει την μπάλα για τους Τόιμεν ο Πάνος. Ετοιμάζονται για το σύστημα, Τσουκαλάς. Χαμηλά η μπάλα στο Λαμψίδη, Τσουκαλάς. Πάνος σκέφτεται για τους τριών πόντων. Θα το κάνει τελικά ο Πάνος, θα ευστοχίσει. Πολύ ωραία εκτέλεση. Δίστασε στην αρχή, αλλά σκόραρε για τρεις. Από το φτερό ο Πάνος. Και τώρα Μπουρούδης. Μπουρούδης δίνει την μπάλα στον Αθανασιάδη, στη γωνία ο Κωνσταντινίδης, ψηλά και Κελέδογλου άστοχο σουτ για τρεις και τώρα Τσουκαλά στο rebound, Πάνος κατεβάσει την μπάλα, τροφοδοτεί σουτ με το αριστερό χέρι για τρεις, εύστοχο από τον Λαμπρέλι, πολύ ωραίο σουτ, δύο εύστοχα συνεχόμενα τρίποντα από τους Στόιμεν από αντίθετες μεριές του γηπέδου. Και τώρα Λαμπρέλ, Μπουρούλη.
στην πάσα, χαμηλά, Παπάζογλου, η μπάλα είναι στον Κωνσταντινίδη, Παπάζογλου, κάνει ένα βήμα πίσω, τριπλάρει εδώ όμορφα, θα βγάλει την πάσα στον Κωνσταντινίδη, αυτός για δύο, από χαμηλά εύστοχο σουτ, ωραία συνεργασία μεταξύ των παιχτών των Spacers, του Παπάζογλου και του Κωνσταντινίδη. Τώρα Τσουκαλάς. Βγάζει αλεϊού, πάσα, δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση εκεί ο Λαμπρέλης. Θα μπει μέχρι μέσα με το αριστερό, ωραία εκτέλεση, ωραίο layup. Σκοράρει ο Λαμπρέλης. Και η μπάλα στον Μπουρούδη. Κατεβάζει την μπάλα ο Μπουρούδης. Πασάρει στον Κωνσταντινίδη, αυτός χαμηλά στον Παπάζογλου. Το σουτ για δύο πόντους από τον Αθανασιάδη είναι άστοχο, αλλά Παπάζογλου στο επιθετικό rebound. Πάντα Παπάζογλου, ωραία πάσα για τον Μπουρούδη. Αυτός προσποιείται όμορφα και κάνει ένα floater από την κορυφή της ρακέτας, είναι άστοχος. Μακρινή πάσα κλέψιμο από τον Παπάζογλου. Θα τριπλάρει. No look πάσα στη γωνία για τον Κωνσταντινίδη. Θα βγάλει έξω και Λέδογλου χαμηλά. Αθανασιάδης σηκώνεται αστοχή, Τσουκαλάς, όχι εκεί, το rebound για το Στόιμεν, Πάνος, μακρινή πάσα για το Λαμπρέλη, 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, Λαμπρέλης χαμηλά, με το αριστερό είναι άστοχος. Και τώρα και Λέδογλου. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν επίθεση, εδώ οι Spacers καθώς τελειώνει ο χρόνος τρίτης περίοδου. Μια δυνατή τρίτη περίοδος για τους Στόιμεν και για τους Spacers, υπήρχαν τρίποντα, υπήρχε ρυθμός. Το αποτέλεσμα όμως, όπως ξέρετε, στο μπάσκετ κρίνεται πάντα στο τέταρτο δεκάλεπτο, οπότε αναμένουμε για να δούμε και αυτό. Επιστρέψαμε στην αρχή της τέταρτης και τελευταίας περίοδου στην αναμέτρηση των Spacers και των Toymen. Οι Toymen με την μπάλα στα χέρια για το προβάδισμα, Πάνος. Όχι, χαμηλά προσποιείται και δίνει στο Τσουκαλά. Χαμηλά ο Τσουκαλάς γυρίζει. Ωραία reverse κίνηση. Κερδίζει το foul. Και θα πάει στη γραμμή των βολών ο Τσουκαλάς. Για να δούμε την εκτέλεσή του. Τσουκαλάς. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος τη δεύτερη φορά ο Τσουκαλάς και επαναφέρουν την μπάλα οι Spacers με τον Κελέδογλου. Κελέδογλου. Δίνει την μπάλα ο Κελέδογλου ξανά. Κλέψιμο τον Πάνο. Πολύ ωραία φάση. Πάνος μέχρι το layup θα σκοράρει. Πολύ καλή προσωπική φάση από τον Πάνο. Καταφέρει να κλέψει την μπάλα και να σκοράρει στον εφημπιασμό. Κελέδογλου. Πάντα Κελέδογλου. Βγάζει την μπάλα στον Μπουρούδη. Αυτό σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Μακρινή πάσα. Ωραία πάσα. Άστοχο λέει από τον ζωγράφο. Και τώρα Κελέδογλου. Κελέδογλου πασάρει στο Μασμανίδη. Μασμανίδης. Ωραία προσποίηση. Δίνει την πάσα ο Μασμανίδης στον Αθανασιάδη που σκοράρει από την κορυφή της ρακέτας. Ένα ωραίο σουτ 2 πόντων. Καλή συνεργασία για άλλη μια φορά από τους παίκτες. Και τώρα το Toymen. Πάνος. Πάνος για 3. Άστοχος. Πήγε το rebound. Όχι, ο Μπουρούδης. Θα περάσει και θα κερδίσει το foul. Μετά από το crossover θα κερδίσει το foul ο Μπουρούδης. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Μπουρούδης, καθώς οι διαιτητές έδωσαν αντιαθλητικό φάουλ στο σημείο αυτό. Οπότε οι Spacers έχουν δύο βολές με τον Μπουρούδη και την κατοχή στα χέρια τους. Για να δούμε τις βολές του Μπουρούδη και στη συνέχεια τις αλλαγές και την κατοχή των Spacers. Πρώτη βολή άστοχη από τον Γιώργο Μπουρούδη και ευστοχή στη δεύτερη βολή. Ξαναπαίρνουν την κατοχή οι Spacers, καθώς ήταν αντιαθλητικό φάουλ
χώρα μας Μανίδης. Επαναφορά Θανασιάδης, ξανά μας Μανίδης. Τριπλάρι στην baseline, ο Μασμανίδης περνάει, δύο παίκτες, κλέψιμο όμως ο Ζουκαλά. Πάνος, πολύ μακρινή πάσα στο ζωγράφο. Ένα φανταστικό highlight, μια πάσα ολόκληρου γηπέδου του Πάνου για τον ζωγράφο. Καταφέρνει να σκοράρει. Έχουμε εδώ ξανά κλέψιμο τον Πάνο Τσουκαλά. Θα βγάλει μπροστά για τον ζωγράφο. Δεύτερη συνεχόμενη ο φιλιασμός. Ζωγράφος ηρεμεί το παιχνίδι. Βγάζει έξω τον Πάνο. Πάνος δίνει στη γωνία. Χαμηλά. Δεν καταφέρνει τώρα Τσουκαλά στο επιθετικό. Και ένα ακόμη καλάθι. Χαμηλά για τον Τσουκαλά. Μετά από επιθετικό rebound. Κατοχή στα χέρια των Spacers. Ελέδογλου με την μπάλα στα χέρια. Ελέδογλου θα τριπλάρει. Δίνει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Μασμανίδης, Αθανασιάδης ξανά στην κορυφή της ρακέτας. Είναι άστοχος. Τσουκαλά στο rebound. Θα βγάλει για άλλη μια πάσα ολόκληρου γηπέδου. Στο ζωγράφο για ακόμα ένα layup. Μετά από πάσα ολόκληρου γηπέδου. Ωραίο μπάσκετ από το Στόιμεν. Συνεργασίες μεταξύ των παικτών, μακρινές πάσες και αρκετός ευθυνδιασμός, σύγχρονο μπάσκετ. Μαχ, Μπουρούδης άστοχο τρίποντο. Τσουκαλάς ένα ακόμη rebound. Και τώρα Πάνος θα κατεβάσει την μπάλα. Πάνος δίνει την μπάσα. Κλέψιμο και Λέδογλου θα βγει στον ευθυνδιασμό. Λέει απάστοχο ζωγράφο στο rebound. Ηρεμεί το παιχνίδι, ο ζωγράφος φρενάρει αλλά ξαναεπιταχύνει, δίνει μια άλλη κόμμα πάσα, γρήγορο μπάσκετ, Μούστος χαμηλά, χάνει την μπάλα, Μασμανίδης για τους Spacers. Μασμανίδης διπλάρι, ωραία σταυρωτή κατά τα πόδια, δίνει την πάσα στον Κελέδογλου, σουτ για δύο. Δεν του κάνει το χατήρι, μπάλα να πέσει μέσα. Και τώρα Πάνος θα δώσει το Μούστο. Μούστος μέχρι μέσα, πάσα χαμηλά στον Κανίδη. Κερδισμένο rebound και κερδισμένο φάουλ από τον Τσουκαλά για ακόμα δύο βολές. Είναι πολύ δραστήριος ο Τσουκαλά στα rebound. Έχει καταφέρει να κερδίσει πολλές κατοχές για την ομάδα του και να ανανεώσει επίσης ακόμα περισσότερες. Για να δούμε τώρα αν θα καταφέρει να σκοράρει με τις ελεύθερες βολές. Ετοιμάζεται να σουτάρει την πρώτη. Εύστοχη πρώτη ελεύθερη βολή από τον Τσουκαλά. Για να δούμε συνέχεια. Έχει μία ακόμα, θα ξανασουτάρει. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Και υπάρχει rebound από τον Μασμανίδη. Γιώργος Μασμανίδης κατεβάζει την μπάλα. Είναι μια ωραία πάσα στον Αθανασιάδη. Άστοχος σου τριών πόντων. Αλλά η κατοχή παραμένει για τους Spacers, καθώς η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικών ορίων από τα χέρια του Τσουκαλά μετά από τον deflection. Η μπάλα στους Spacers λοιπόν, μια ακόμη αλλαγή. Τζίγκας Κωνσταντίνος μέσα στο γήπεδο. Η μπάλα τώρα στον Μπουρούδη. Χαμηλά ο Τζίγκας. Μπουρούδης σηκώνεται με το ένα χέρι, άστοχη προσπάθεια, Μούστος στο rebound. Πάσα πίσω από την πλάτη, ωραίο μπάσκετ. Βλέπουμε εδώ πολλές πάσες, ξανά Μούστος το σχάνει την μπάλα. Κωνσταντινίδης θα δώσει την πάσα. Εδώ υπάρχει το floater από τον Κωνσταντίνο Τζίγκα. Σκοράρει και κλέψιμο το Μασμανίδη. Μασμανίδης δραστήριο στην άμυνα, σουτάρει και για δύο. Έλα, μωρί, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει από το σουτ του Μασμανίδη και έτσι υπάρχει αμυντικό rebound και η κατοχή είναι για τους Στόιμεν με το στρακαλί. Η μπάλα πάει στο ζωγράφο, άστοχο τρίποντο τη γωνία. Και τώρα Τζίγκας. Η πάσα είναι για τον Μπουρούδη. Κωνσταντινίδης για δύο, αστοχή, υπάρχει rebound από το Μούστο. Ζωγράφος κλέψιμο το Μασμανίδη, ένα ακόμα. Για να δούμε το layup, πολύ ωραία προσπάθεια εδώ, απορροφή
τον κραδασμό εδώ μας Μανίδης και με εκτός ισορροπίας θα σκοράρει με το δεξί του χέρι. Ο Μούστος στον εφενδιασμό, γρήγορη επίθεση. Για να δούμε εδώ, Στρακαλής καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Στρακαλής δίνει την πάση στο Μούστο. Μούστος κάτω από την μπασκέτα θα σκοράρει. Ασίστ εδώ από το Στρακαλή στο Μούστο. Ωραία πάσα, σκαστή. Για να δούμε εδώ τη συνέχεια του αγώνα με τον Μπουρούδη. 4 λεπτά απομένουν για τη λήξη αναμέτρησης. Μπουρούδης θα κάνει τρίπλες, αστοχή και rebound ο Τσουκαλάς. Μακρινή πάσα μία ακόμα. Κλέψιμο όμως, Μασμανίδης. Σουτ τριών πόντων, εύστοχο. Εύστοχο σουτ τριών πόντων από τον Γιώργο Μασμανίδη. Με time out το σκορ βρίσκεται στο 65-40 και υπάρχουν 3 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα για τη λήξη αναμέτρησης. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 3,5 λεπτά τρίτης περίοδου εδώ στο Airdome. Μπάλα είναι για το Στρακαλή. Επιτίθενται οι Toymen, ζωγράφος. Πάσα στο Στρατίκα, ξανά ζωγράφος. Προσποιείται, πολύ ωραία προσποίηση Στρακαλή στο σούτ, άστοχο. Και rebound ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης στη δίνει την μπάλα, αλλά τη χάνει στη συνέχεια ο Τζίγκας. Η κατοχή είναι για τους Toymen με το Στρακαλή. Στρακαλής ζωγράφος από τη γωνία για τρεις. Άστοχο σούτ. Διεκδικείται εκεί το rebound. Μούστος, ζωγράφος χαμηλά. Πολύ καλή άμυνα, τάπα. Δεν μπορούσα να διακρίνω, ήταν από το Μασμανίδη, ήταν από το Τζίγκα. Μαζί προσπάθησαν να διακόψουν την επιθετική προσπάθεια. Στρακαλής για δύο. Αστοχή. Μασμανίδη στο rebound. Και τρέχει το γήπεδο πολύ γρήγορα ο Μασμανίδης μέχρι μέσα. Πολύ καλή πάσα εδώ του Μασμανίδη. Έξυπνη πάσα στον Μπουρούδη που σκοράρει ανενόχλητος με ταμπλό. Ζωγράφος, Μούστος. Εδώ ζωγράφος, σκληρό φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο ζωγράφος. Μίλτος ζωγράφος με το νούμερο 13, καθώς υπάρχει και ο Κωνσταντίνος ζωγράφος με το νούμερο 9. Ο Μίλτος λοιπόν ζωγράφος κερδίζει το φάουλ και είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Για να δούμε, πρώτη βολή, ωραία εκτέλεση, ανεύστοχος. Θα σουτάρει μία ακόμα. Εύστοχη η δεύτερη βολή από το ζωγράφο. Το σκορ διαμορφώνεται στο 67-42 και απομένει κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Μετά τις αλλαγές υπάρχει επαναφορά της μπάλας για τους Pacers με το Μασμανίδη να κατεβάζει. Μασμανίδης αποφεύγει πολύ ωραία την άμυνα μέχρι μέσα. Άστοχο το σούτ. Υπάρχει ριμπάντο το Τζίγκα. Η μπάλα εκτός, για να δούμε τι θα υποδείξουν οι διαιτητές. Η κατοχή παραμένει για τους Pacers. Μπουρούδης τρίποντα από τη γωνία, είναι άστοχος. Rebound εδώ ο Στρατίκας, θα βγάλει μπροστά στο ζωγράφο. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Η μπάλα περνάει ξανά στους Pacers με τον Μπουρούδη. Πάντα Μπουρούδης. Βάζει την μπάλα και παίρνει το screen από το Γιάννη Μασμανίδη. Μπουρούδης ψηλά, δίνει την μπάσα στον Κωνσταντινίδη χαμηλά. Πολύ καλό σούτ από τον Τζίγκα. Σκοράρει με ταμπλό. Για να δούμε εδώ. Λαμπρέλης, η πάσα στο ζωγράφο, τρίποντο ο ζωγράφος, εύστοχος ο ζωγράφος για άλλη μια φορά. Σκοράρει για τρεις. Η σειρά είναι Σοκράτη και Λέδο που να κατεβάσει για τους Pacers. Θα περάσει την μπάλα στον Κωνσταντινίδη. Και τώρα Μασμανίδης. Σουτάρει για τρεις ο Μασμανίδης, αστοχή. Rebound
Από το Στρατίκα, πάσα εδώ, Λαμπρέλης, δίνει στον Ζωγράφο, έξω. Κωνσταντίνο Ζωγράφος για τρίποντο, εύστοχο κι αυτό. Δύο συνεχόμενα τρίποντα για τους Στόιμεν. Και τώρα Μασμανίδης. Γιώργος Μασμανίδης με την μπάλα στα χέρια. Μέχρι μέσα θα βγάλει την μπάση στον Κωνσταντινίδη. Σουτ για δύο, εύστοχο από την baseline από τον Κωνσταντινίδη. Βλέπουμε ελευθερωμένο μπάση τα τελευταία λεπτά. Πολλά σουτ, εύστοχα. Τώρα Ζωγράφος σταματάει την τρίπλα και περνάει απέναντι την μπάλα στο Στρατίκα, αυτός μέχρι μέσα. Βγάζει την μπάλα έξω στο Λαμπρέλη. Λαμπρέλης, τριπλάρι. Λαμπρέλης με το αριστερό του χέρι θα σηκωθεί, είναι άστοχος. Μασμανίδη στο rebound, για να δούμε τον εφενδιασμό εδώ. Μακρινή πάση του Μασμανίδη στον Κελέδοκλου. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει εδώ το συμπέκτη του, δεν τα κατάφερε όμως. Και τώρα Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Ωραία σκαστή πάσα στο Ζωγράφο, το Μίλτο. Μούστος, τρίποντο Μούστος. Αστοχή. Γιάννης Μασμανίδης στο rebound και τώρα Κελέδοβλου. Για να δούμε την τελευταία επίθεση του αγώνα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Κελέδοβλου θα κάνει το σουτ για 3. Αστοχή. Υπάρχει λήξη του αγώνα. Οι παίκτες δίνουν τα χέρια. Εδώ βλέπουμε τις χειραψίες μεταξύ των δύο ομάδων στην αναμέτρηση μεταξύ των Spacers και των Toymen. Μια επικράτηση για τους Toymen σε ένα καλό αγώνα, ανταγωνιστικό. Για να δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια του πρωταθλήματος σε επόμενες αγωνιστικές. Από εμάς, καλό σας βράδυ.